Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Στο μικρόφωνο η Αρσινόη Δελγιάννη. Μας ακούτε μέσα από το ράδιο Energy.gr. Αγαπητοί φίλοι μου, σήμερα το θέμα μας είναι ζητήματα διαλεκτικής. Και βρήκα τον καταλληλότερο άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να μας μιλήσει για τα ζητήματα διαλεκτικής. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό έργο το οποίο λέγεται «Ζητήματα διαλεκτικής» και φυσικά είναι ο καθηγητής της φιλοσοφίας, φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σωκράτης Δελιφογιατζής. Είναι ζωντανά εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε Σωκράτη. Καλησπέρα Αρσινόη. Τι κάνετε? Πορεύομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρόλο το δύσκολο πρόγραμμά σας ήσασταν εδώ για να μας λύσετε πολλές απορίες περί της διαλεκτικής. Θέλω να πω ότι διάβασα το σύγγραμμά σας, μελέτησα το σύγγραμμά σας. Είναι εξαιρετικό. Έχετε αντλήσει φιλοσοφία από Έλληνες, ξένους φιλοσόφους. Για όσους μίλησαν για τη διαλεκτική, για όσους δεν μίλησαν για διαλεκτική, αλλά ο τρόπος ο οποίος εξωτερήκευαν τις απόψεις τους ήταν διαλεκτικός. Ο λόγος εσάς, κύριε Δελιφογιατζή. Πρώτα-πρώτα χαίρομαι για τη συνάντησή μας αυτή που εγγράφεται σε ένα γνήσιο ενδιαφέρον από την πλευρά σας να προσεγγίζετε ζητήματα όχι αυρόχης ποσίν, μέσα από τη δυσχέρεια και τον κόπο ο οποίος απαιτείται εν προκειμένου. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν αυτό το στοιχείο της σχολής. Η σχολή από το σχολάζιν σήμαινε πως διαθέτω το χρόνο μου ως ελεύθερον προκειμένου να γνωρίσω εις βάθος τον κόσμο από τη μια μεριά και τους άλλους από την άλλη μέσα από μία εσωτερική δική μου δραστηριοποίηση. Η υπόθεση αυτή λοιπόν της σχολής, του σχολάζιν, δεν έχει καμία σκοπιμότητα. Δηλαδή στερείται τέλους με την έννοια ότι δεν συνδέεται με κάτι το επαγγελματικό. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλοσοφούσαν στις σχολές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του Επίκουρου, έχοντας ουσιαστικά θέση εκποδών αυτά τα ακαθόδη ζητήματα του βίου, δηλαδή αυτής της βιωτής που μας ταλανίζει και που στο βάθος μας αποπροσανατολίζει. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή ανακατάταξης όλων των σχέσεων και δεν έχουμε λύσει ακόμη το πρόβλημα της εξασφάλισης ελεύθερου χρόνου. Βεβαίως υπάρχει ο καταμερισμός της εργασίας, οι διαιρετικές πρακτικές. Από την άποψη αυτή στο Πανεπιστήμιο συντελείται ένα έργο εν αποτελέσματι, αλλά το σύνολο της κοινωνίας δεν έχει ακόμη πραγματώσει αυτό, το να διαθέτει χωρίς συνέπειες βιολογικές, σωματικές, τον ελεύθερο χρόνο προς την κατεύθυνση του έρευναν. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν το ανακάλυψαν αυτό και το πραγματοποίησαν. Στο πλαίσιο αυτής της επινόησης εμφανίζεται στην αρχή ο φιλόσοφος
στην αρχαία Ιωνία, τον οποίο, έτσι για να μιλήσουμε συνοπτικά, ενσαρκώνει ο Ηράκλειτος, και αυτή η σκέψη που συμπυκνώνεται σε αυτό το διπλό λόγος πόλεμος, μεταφέρεται ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ονόμασε αυτή τη μεταφορά μεταγιοποίηση. Αναφέρομαι στον Ζιλ Ντελεζ. Γίνεται λοιπόν αυτή η μεταφορά, η αλλαγή, ας πούμε, εδάφους, έτσι, στην Αττική Γη. Βλέπουμε πως η φιλοσοφία γεννιέται στην Αττική Γη και ο φιλόσοφος εμφανίζεται ως ένα εξέφνης, ένας εντελώς ιδιαίτερος τύπος. Αναφέρει ο Αριστοτέλης ένα περιστατικό κατά το οποίο κάποιοι αναζητούσαν τον Ηράκλειτο, αυτόν τον εντελώς ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος αποφαινόταν για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή κατά ένα ιονί κρυπτικό τρόπο. Και λίγο αυτό θυμίζει τους τρεις μάγους που αναζητούσαν τον Χριστό. Ο Ηράκλειτος τους αντιλήφθηκε, αυτοί εμφανίστηκαν χωρίς να είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για τον ίδιο και τους κάλεσε να περάσουν λέγοντας «Είναι και εντάφθα θεούς». Πράγματι ο Ηράκλειτος καθόταν δίπλα σε ένα φούρνο όπου ψήνουν ψωμί και ζεσθενόταν παρά το ύπνο, λέει ο Αριστοτέλης. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το διαλεκτικό πράγμα, από τη μια μεριά η ασημαντότητα του μέρους, από την άλλη το μέγεθος, έτσι, του στοχαστή, και κατά τρίτον η αναζήτηση των ανθρώπων που ήθελαν να τον ταυτίσουν ανθρωπολογικά, δημιουργεί ένα ζήτημα, μια έξοχη, ας πούμε, στιγμή αυθεντικότητας της σκέψης. Η φιλοσοφία λοιπόν εμφανίζεται στην Αττική Γη με τον Πλάτωνα και παίρνει ένα χαρακτήρα αναζήτησης της αλήθειας. Έχουμε επομένως κιόλας την εμφάνιση της λέξης. Η αλήθεια ως τέτοια συνέχεται με αυτό το τριπλό στον Πλάτωνα, την επιστήμη, την νόηση και την ουσία, που αντιδιαστέλλεται σε ό,τι θα ονομάζαμε εν ταυτό φαινόμενων και ένδοξων, δηλαδή τον κόσμο της πίστης, της δόξας και της γένεσης. Άρα εισάγεται με τον Πλάτωνα, ήδη όμως αυτό είχε προλιανθεί και στον Παρμενίδη, που συναντούμε περίπου την ίδια διάκριση ανάμεσα στο είναι δηλαδή και στο φαινόμενο, αλλά και στον Ηράκλειτο, όπου από τη μια μεριά υπάρχει ο λόγος, δηλαδή
ένα σημαντικό στοιχείο αλήθειας, ας πούμε, με τις εξειδικεύσεις του, ο λόγος όπως υποβάλλεται μέσα στο στοχασμό πάντα ενός συγκεκριμένου ατομικού υποκειμένου και ο λόγος όπως εξειδικεύεται, δεδομένου ότι στον Ηράκλειτο έχουμε να κάνουμε με τις δύο σημασίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το αναφέρω επειδή πρόσφατα παραβρέθηκα στην Αθήνα σε μία διάλεξη του καθηγητή Λέμπεντεφ από την Κρήτη, ο οποίος επιχείρησε μία επανέκδοση των αποσπασμάτων του Ηράκλειτου. Μάλιστα, θεωρεί πως η κλασική έκδοση των Dils και Crunch περιέχει λάθη έως ανακρίβειες. Πάντως, το νέο στοιχείο εδώ είναι μία εξειδίκευση που θέλει το λόγο να δρά διπλά. Δηλαδή, ως γενικότητα από τη μια μεριά και ως επιμέρους αποτύπωση από την άλλη, όπως το επιχειρεί ο ίδιος ο Ηράκλητος. Όταν λοιπόν βρίσκουμε στον Ηράκλητο εκφράσεις του τύπου του λόγου αιώντος ξινού ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν ή από την άλλη μεριά οι πολλοί ουσιαστικά δεν ακολουθούν το δρόμο ενός ενοποιητικού λόγου όπως αυτά ή αυτόν που εγώ διηγεύμαι, που εγώ δηλαδή διηγούμε. Άρα έχουμε μια διπλή, ας πούμε, εκδοχή, το γενικό από τη μια μεριά που έχει σημαντικό χαρακτήρα και διέπεται από κορυφαίες αντιθέσεις, αντιφάσεις, αλλαγές, έτσι, μετασχηματισμούς και το ειδικό από την άλλη που δεν μπορεί παρά να μεταφέρει αυτό τον αρχικό πυρήνα ενόρασης. Τα πράγματα θα τα δούμε αυτά να εξελίσσονται στην περίπτωση του Πλάτωνα, όπου έχουμε να κάνουμε με ένα κορυφαίο σύμπαν ασυνέχειας. Ότι δηλαδή υπάρχει μία αποτύπωση αρχής κατά την οποία οι εδώ καταστάσεις, οι εδώ μορφές, οι εδώ προτάσεις, οι εδώ σχέσεις δεν είναι παρά αποκοιήματα ή αντανακλάσεις κάποιων άλλων κινήσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα είδος επέκεινα της ουσίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι συνεχίζεται αυτή η αιμονή και που κατατρίχει όλη την αρχαία ελληνική σκέψη, με εξαιρέσεις βέβαια, ο Αριστοτέλης είναι μία, ο Δημόκριτος είναι μία άλλη, ο Επίκουρος και ούτω καθεξής. Ο Αρίστυπος, που προέρχεται από τα σπλάχνα του Σοκράτη και που ανάγει την ειδονή ως την κατεξοχήν έννοια, ως δηλαδή την επεξηγηματική και ερμηνευτική αρχή του παντός και μάλιστα τόσο έντονα ώστε η σχολή του στην αρχαία Κυρήνη διαρκεί μερικές εκατονταετίες αφού την παραδίδει στην κόρη του.
Λοιπόν, αυτή η αιμονή του γενικού και του ειδικού, του ολικού και του μερικού, χαρακτηρίζει τον Πλάτωνα και είναι ένα στοιχείο έναρξης, ένα στοιχείο δηλαδή εγγενιασμού της σκέψης. Από την άποψη αυτή, η σωματικότητα δεν είναι παρά μία μετάβαση. Όπως έλεγε ο Μισελ Φουκό σε άλλο συγκείμενο, ένα κατόφλι. Και επομένως το αληθινό δεν μπορεί να εγκαταβιώνει ούτε στην πίστη, ούτε στη δόξα, ούτε στη γένεση, αλλά στην επιστήμη, την νόηση και την ουσία. Πώς όμως θα οδηγηθούμε από αυτό το πρώτο πράγμα της διαφοροποίησης σε εκείνο το καταληκτικό της ενότητας, δηλαδή ας πούμε μιας αρχής δυνάμει της οποίας υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Η λέξη είναι μία, η διαλεκτική. Η διαλεκτική, προκειμένου, από το «δια» και «λόγος», δεν είναι παρά μία μέθοδος από την μια μεριά, αλλά και η ίδια η ουσία, το ίδιο το αποτέλεσμα του πραγματικού. Το πραγματικό είναι διαλεκτικό και ως μέθοδος και ως ουσία. Το ίδιο ακριβώς θα επαναληφθεί και στο Χέγγελ αρκετούς αιώνες μετά, ο οποίος θα εισαγάγει τη διάκριση ανάμεσα στο διαλεκτικό, das dialektische, και τη διαλεκτική, τη διαλέκτικη. Βλέπουμε επομένως ότι η διαλεκτική ως μέθοδος προβαίνει σε, όπως σημαίνει ο Πλάτωνας, διαιρέσεις και συναγωγές. Δηλαδή η διαλεκτική εμπεριέχει μέσα το στοιχείο της ανάλυσης και εμπεριέχει ένα είδος, θα έλεγε κανείς, αισθητηριακής, ας πούμε, εμπειρικής κατόπτευσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εξαντλητική γνώση του όλου χωρίς ένα είδος, θα πει αργότερα ο Ζακ Ντερίντα, αποδόμη. Αυτή η αποδόμηση, αυτή δηλαδή η αποδιαίρεση, ας πούμε, των μερών τα οποία βρίσκονται σε μια σχέση σύνθεσης και η επίσκεψή τους, ο έλεγχός τους δηλαδή, με όλα τα παρεπόμενα της αντικατάστασης ή αποκατάστασής τους, είναι όρος προκειμένου να μιλήσουμε για το όλο. Δηλαδή δεν νοείται ουσιαστικά να αποφανθούμε για τη λειτουργία μιας μηχανής χωρίς να έχουμε πλήρη γνώση των μερών της μηχανής, τόσο στο μέτρο της λειτουργίας τους, όσο και της μη λειτουργίας. Επομένως, για έτσι τον κόσμο που μας ακούει, θα έλεγα πως η διαλεκτική στον Πλάτωνα είναι ένα είδος λήψης της ουσίας των πραγμάτων, μία σύνοψης, έτσι από το «συν»
και ορώ, βλέπω, που όμως δεν αφήνει εκτός αυτή την διαίρεση, έτσι, αυτήν την διάλυση του πράγματος, την αποσυναρμολόγησή του, προκειμένου το όλο, το οποίο δεν ανάγεται σε κανένα από τα μέρη, ουσιαστικά να λειτουργεί υπό τους όρους μιας πλήρους ένταξης των μελών. Και αυτό το βλέπουμε σχεδόν αντιγραφικά, έτσι, να περιγράφεται στην αρχή της φαινομενολογίας του πνεύματος του Χέγγελ, όπου το αληθινό, έτσι, die Wahrheit, das Wahre, ορίζεται εκεί ως ένα παραλήρημα, αυτή είναι η λέξη, που ενώ τα μέρη του τελούν εν μέθη, το όλο διέπεται από μία πλήρους κατοχής ηρεμία. Μια ηρεμία δηλαδή που δεν ανάγεται σε κανένα από τα διαταραγμένα μέρη, αλλά που η διαταραχή αυτή υπόκειται σε μια πειθαρχία αρχής και προκαλεί το αντίθετό της. Η διαταραχή δηλαδή των επιμέρους προκαλεί αυτό το όλο ως κατοχή των τόπων, των τόπων ελέγχου ή των τόπων, θα έλεγα, εξουσίας. Στον Πλάτωνα, επομένως, υπάρχει αυτό το στοιχείο, το οποίο περιέργως όμως είναι ότι θα μας πει αργότερα ο ερμηνευτής του, ο Χέγγελ, παραβιάζει κάποιες αρχές. Ας πούμε, την αρχή της ταυτότητας ή την αρχή της μη αντίφασης. Διαβάζουμε, και είναι απαραίτητο αυτό, στο σοφιστή του Πλάτωνα, τον του πατρός Παρμενίδου λόγων, αναγκαίων ημίν αμυνωμένης έστε βασανίζειν και βιάζεσθε. Είναι λοιπόν αναγκαίο για μας, καθώς οργανώνουμε την άμυνά μας, δηλαδή συγκροτούμε, ας πούμε, ένα στοιχείο ικανής προσέγγισης με ανταπόκριση, να ασκήσουμε ένα είδος βίας. Βιάζεσθε, και να υποβάλουμε σε βάσανο ποιο πράγμα, τον του πατρός Παρμενίδου λόγων. Ό,τι διδάσκει ο Παρμενίδης, ο οποίος, θυμίζω εν παρόδο, πως διατηνόταν ταυτόν εστί νοήντε και έμενε. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο η νόηση και το είναι. Δηλαδή το είναι ως τέτοιο, συνολότητά του, ταυτίζεται απολύτως με ό,τι υπαγορεύει η νόησή μου ως ως παράσταση, ως εικόνα, ως
πρόταση, φάσης στα αρχαία ελληνικά. Αυτή η ομοίδια, ας πούμε, και έως ακινησία του νοητικού και του οντολογικού στοιχείου, εδώ στον Πλάτωνα υποβάλλεται όχι απλώς σε έλεγχο, αλλά σε ένα είδος, ας πούμε, κίνησης ανατροπής. Οι λέξεις είναι «βασανίζειν» και «βιάζεσθε». Προς ποια κατεύθυνση? «Τότε μειών ως έστι κατάτι και το ον αφ πάλιν ως ουκ έστι πι». Δηλαδή, θα διατυπώσουμε εμείς αυτή την εντελώς ανατρεπτική θέση, ότι το μειόν είναι κατά κάποιον τρόπο. Αυτό διατυπώνεται για πρώτη φορά ύστερα στην ιστορία της σκέψης, ύστερα από τον Ηράκλητο. Και το «ον αφ πάλιν ως ουκ έστι πι». Και από την άλλη μεριά, ότι το «ον» δεν είναι κατά ένα άλλο ορισμένο τρόπο. Συνοψίζω, στο «Σοφιστή» του Πλάτωνα, έργο, ας πούμε, οριμότητας, για πρώτη φορά στην ιστορία της σκέψης, ύστερα όμως από τον Ηράκλητο και εναντίον του Παρμενίδη, έτσι, διατυπώνεται εν είδη πατροκτονίας, εν είδη δηλαδή άσκησης βίας και υποβολής σε βάσανο, ότι το μειόν είναι και το ον δεν είναι. Ο Παρμενίδης, επαναλαμβάνω, και ιδίως κάποιοι από τις σοκρατικές σχολές, όπως οι Μεγαρικοί, ταύτιζαν τόσο πολύ το νοητικό με το πραγματικό ή οντολογικό πράγμα, ώστε αυτή η απόλυτη ενότητα δεν μπορούσε καν να δεχτεί κατηγορήματα. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο αναγνωρίσιμο και αποδεκτό το να πεις ότι ο Σωκράτης είναι, παρά ότι είναι αγαθός. Έτσι. Το «Σωκράτης είναι» εκφράζει περισσότερο την μονοίδια της προσέγγισης από το να του αποδοθεί μια ορισμένη ιδιότητα. Βλέπουμε πως εδώ ο Πλάτωνας συνεχίζει μία σκέψη που εγγενιάζεται για πρώτη φορά στην αρχαία Έφεσο. Θα αναφερθώ σε τρεις διατυπώσεις που είναι προπαρασκευαστικές του πράγματος στον Ηράκλητο. Πρώτη διατύπωση: αντίξουν συμφέρον. Δηλαδή, ότι η αντίθεση είναι συμφωνία. Με δύο παραλλαγές
που σημαίνει δεύτερη και τρίτη παρατήρηση ή διατύπωση, διάδων συνάδων και συμφερόμενων διαφερόμενων. Εδώ είναι ελλειπτικές προτάσεις από όπου απουσιάζει το συνδετικό ρήμα εστί. Ενώ λοιπόν ο Ηράκλειτος αναφέρεται στη γενικότητα του πολέμου, πόλεμος πάντων πατήρ κλπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ένα επίπεδο ας πούμε ανακατάταξης των σχέσεων ελευθερίας και δουλείας, έτσι, τους μεν δούλους επίησεν τους δε ελευθέρους, βλέπουμε αυτό το περισσότερο πραγματολογικό, περισσότερο εφαρμοσμένο, επαναλαμβάνω, στα αντίξουν συμφέρον, διάδων συνάδων, διαφερόμενων ξυμφερόμενων, να έρχεται στον Πλάτωνα σε επίπεδο υψηλής θεωρίας. Τι είναι αυτό που κάνει τον Πλάτωνα να ταυτίζει ας πούμε το «ον» με το «μειόν»? Στον ίδιο διάλογο θα αναφερθεί στα λεγόμενα πέντε γένη του όντος, ένα από τα οποία είναι το έτερον, θάτερον. Πράγμα που καθιστά την επικοινωνία δυνατή με ορισμένα και αδύνατη με άλλα. Δεν μπορεί ας πούμε να επικοινωνήσει η κίνηση και η στάση. Δηλαδή φτάνει στο σημείο μιας διαφοροποίησης, μιας επιστημολογίας ας πούμε, απόδοσης των ιδιωτήτων, χωρίς να δράσει αρρωτικά, όπως θα ισχυριστεί, θα το πούμε μετά, το διάλειμμα μας, όχι όμως ακόμα, ο Αριστοτέλης, ο οποίος ο Αριστοτέλης θα ασκήσει μια δρυμύτατη κριτική στους Πλάτωνα και Αριστοτέλη, αλλά ως μειόφελε κατά την άποψή μου. Γιατί ως μειόφελε? Γιατί ο Πλάτωνας θέτει όρους υπό τους οποίους το «ον» είναι μειόν. Και μάλιστα οι όροι είναι όροι «βασανίζειν και βιάζεστε». Δηλαδή, αν τα πράγματα τα εξωθήσουμε στο έπακρο, αυτό θέλει να πει. Όχι με την έννοια ότι προσκρούμε στην κοινή λογική, ας πούμε, που κάτι τέτοιο θα μας έκανε να ισχυριστούμε τις πιο χτυπητές παραδοξότητες, έτσι. Εδώ λοιπόν η ταυτότητα κατά κάποιον τρόπο του όντος και του μη όντος προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου. Μάλιστα στο σοφιστή υπάρχει η έκφραση ότι όταν όταν λέμε ότι το μη «ον» είναι, εννοούμε ότι το μη «ον» είναι το άλλο του όντως. Και δέστε πως από το άλλο πηγαίνουμε στην απόδοση, στην κατηγορηματική απόδοση της αναίρεσής του. Αυτό είναι ένα ζήτημα επιστημολογικό που θα το λύσουμε τώρα προφανώς,
Αλλά αυτό, εγώ αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω στους ακροατές μας, ακροατές σας, είναι ότι εδώ για πρώτη φορά γεννιέται μία σκέψη με την οποία δεν έχει ακόμη συμβιβαστεί η ανθρωπότητα. Και μάλιστα μία σκέψη που γέννησε αυτό το διάζευγμα κατά τον 20ο αιώνα ανάμεσα στην ερμηνευτική, ας πούμε, γενικότερα και την αναλυτική φιλοσοφία. Κύριε Τελιβογιατζή, εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι και να συνεχίσουμε. Ποια είναι η σχέση σας με τη Γαλλία? Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Τι θέλετε ακριβώς να μάθετε? Πώς πήγατε Γαλλία, πόσο καιρό μείνατε? Ναι, θεωρώ πως η παραμονή μου στη Γαλλία ήταν από σημαδιακή έως μοιραία. Προηγουμένως είχα κάνει τις εγκυκλιές μου σπουδές εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με καθηγητές όπως ο Γιώργος Μουρέλος και επίσης έχω ολοκληρώσει τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών εδώ που τότε άρχιζε στο Πανεπιστήμιο. Με τον οπλισμό αυτό κατάφερα να αποσπάσω μία υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως για μία τετραετία, χάρη στην οποία μπόρεσα απρόσκοπτα να κάνω τόσο τις μεταπτυχιακές όσο και τις διδακτορικές μου σπουδές εκεί, στο Παρίσι και στη Dijon της Γαλλίας. Η Dijon είναι η πρωτεύουσα της Βουργουνδίας και διέθετε τότε ένα σημαντικό τμήμα, département, φιλοσοφίας που εξειδικευόταν, ας πούμε, σε θέματα αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας. Προσωπικά επέλεξα να κάνω κάτι που ενώ θα τροφοδοτούνταν τόσο από την αρχαία ελληνική όσο και από την νεότερη φιλοσοφία, θα αποτύπωνε το στίγμα του παρόντος. Ξέρετε ότι το φιλοσοφικό έθος κατεξοχήν συνέχεται με το παρόν. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι ουσιαστικά σκέφτονται το παρόν. Δεν είναι η φιλοσοφία μία αναπόλυση, ας πούμε, ένα είδος μνήμης μόνο του παρελθόντος, μόνο ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς φιλόσοφος χωρίς να αγνοεί το σώμα της φιλοσοφίας, της ιστορίας της. Όμως, επαναλαμβάνω, το γνήσιο φιλοσοφικό έθος είναι η ενασχόληση με το παρόν. Το ίδιο έκανε ο Πλάτωνας, για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, ο Αριστοτέλης, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, ο Καρτέσιος, έτσι, ο Σπινόζα. Υπάρχουν κάποιες αντιστήξεις, θα έλεγα, που τις συναντούμε σε φιλοσόφους όπως ο Χέγκελ, ο Νίτσε και ο Χάιντεγκερ. Αυτοί οι τρεις αναπνέουν στο ρυθμό της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας και σκέψης. Μάλιστα, ο Χέγκελ φτάνει μέχρι το να πει θα ήταν αδιανόητη οποιαδήποτε φιλοσοφική μου πρόταση ή ανατένιση χωρίς την κατά γράμμα, κατά λέξη επίσκεψη και μεταφορά αυτού που είπε ο Ηράκλητος. Δέστε, ο Ηράκλητος, το είπαμε και προηγουμένως, δεν άφησε ένα έργο ποσοτικά γιγαντιαίο, θέλω να πω, δεν έχει διασωθεί, έτσι. Ο Πλάτωνας, βέβαια, και ο Αριστοτέλης είχαν υπόψη τους άλλη έκταση κειμένου. Ο Χέγκελ, όμως, δεν εννοεί τον Ηράκλητο ποσοτικά, αλλά ως ένα είδος ενόρμησης, ως ένα είδος ενάβσματος, ως ένα είδος πρόληψης, έτσι. Λοιπόν, πανέρχομαι, επέλεξα, χωρίς να το συνειδητοποιώ τελείως, πιο πολύ κινήθηκα ενστικτοδός, να ασχοληθώ με έναν φιλόσοφο του παρόντος, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους του Παρισιού, στην Rue de Zécol, στην Victor Cousin, στην Place de la Sorbonne, δίδασκε επί μία δεκαετία και πλέον στο Collège de France, Κολέγιο της Γαλλίας, ένα ίδρυμα μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως, και θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο επαναστατικοποίησε τη σκέψη, όχι με την έννοια μιας, ας πούμε, πρωτοτυπίας ab ovo, αλλά προς την κατεύθυνση ότι συνήγαγε τις αρχές και έβγαλε στην επιφάνεια τις συνέπειες ενός φιλοσοφικού λόγου συνεχούς και διακεκομένου, ο οποίος δεν μπορούσε πια να λειτουργεί μονομερός, δηλαδή ως καθαρός, ας πούμε, ιδεαλιστικός, θέλω να πω, πυρήνας, αλλά σε σχέση με τις ορίζουσές του. Δεν υπάρχει, επομένως, λόγος και κατ' επέκταση θεωρία χωρίς αναφορές, χωρίς σκαλώματα, χωρίς την κοινωνία ή το σώμα της ζωής. Αυτό κυριολεκτικά αποτέλεσε τότε επανάσταση, με την έννοια ότι είχαμε δύο δυνατότητες: ή να σκεφτούμε ιδεαλιστικά ή να περιοριστούμε σε μια αντίδραση που οδηγεί στο ίδιο, ρεαλιστικά. Δηλαδή, είτε προς την κατεύθυνση, ας πούμε, αναγωγισμού μιας συνείδησης με τα ενεργήματά της, ενός υποκειμένου δηλαδή που συγκροτεί έστω καντιανά υπερβατολογικά τον κόσμο, είτε από την πλευρά ενός ρεαλισμού ο οποίος στο βάθος υπαγορεύει τις κινήσεις και τις μορφές στο εσωτερικό της συνείδησης εν είδη περιεχομένου ή παράστασης. Μεταξύ των δύο ο Μερλό-Ποντί βρήκε αυτή την χουσερλιανή έννοια της κορελάτιο, δηλαδή της συσχέτισης υποκειμένου και αντικειμένου
συνείδησης και πράγματος και επαναφέρει τη διαλεκτική έτσι όπως δεν το έκανε κανένας. Την επαναφέρει δηλαδή στο βάθος ενός υβριδισμού της σκέψης, όπου το υποκείμενο από μια ορισμένη άποψη πάβει να είναι υποκείμενο και το αντικείμενο πάβει από μια άλλη άποψη να είναι αντικείμενο. Σας θυμίζω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όπου δηλαδή από μια άποψη είναι μειών και το μειών από μια άλλη άποψη είναι ον. Ο Μερόποντι, χωρίς να είναι ένα δελεχής γνώστης της αρχαιότητας, πιο πολύ είναι αντανακλασματικά, ας πούμε, που διατηρεί μία σχέση μαζί της, αλλά διαθέτοντας ισχυρό ένστικτο, διαβλέπει πως αυτό που μας δίδαξαν οι αρχαίοι και ιδίως η πλευρά των Ηράκλειτου και Πλάτωνα που αναπτύξαμε στο πρώτο μέρος είναι η διαλεκτική. Και από την άποψη αυτή ουσιαστικά ο ίδιος επαναδραστηριοποιεί τη διαλεκτική, όχι όμως μέσα από τις κλασικές της, ας πούμε, διατυπώσεις, ως ένα είδος πάλης, παραδείγματος χάρη, των αντιθέτων, αλλά όπως σημειώνει ο ίδιος, μιας κίνησης, έτσι, η οποία επαναδραστηριοποιείται κάθε φορά αλλιώς στη βάση συναντήσεων οι οποίες προκύπτουν χωρίς κανένα προγραμματισμό. Ο Μισελ Φουκό αργότερα θα πει είμαι ένας στοχαστής ο οποίος εμφανίζεται εκεί όπου δεν τον περιμένει κανείς. Je suis là où vous ne me guettez pas. Δεν μπορείτε δηλαδή να με παραμονεύσετε με την έννοια ότι σας ξαφνιάζω, αφού με τη σειρά μου ξαφνιάζομαι από τα ίδια τα πράγματα. Λοιπόν, η διατριβή μου την οποία υποστήριξα στη Γαλλία και που εκδόθηκε στον παρισινό εκδοτικό οίκο Clink Six στη σειρά Επιστημολογία είχε ως τίτλο La dialectique du phénomène, όπως βλέπετε πάλι με τη διαλεκτική, αλλά μια διαλεκτική την οποία συνδέω όχι με την, με την ιδέα, έτσι, όχι με την νόηση ή την ουσία, αλλά το φαινόμενο, ένα φαινόμενο το οποίο προϋποθέτει ένα σώρο διαστρωματώσεις και που καταλήγει στον Έντμουντ Χούσερλ, ο οποίος ύστερα από το Χέγγελ φυσικά απογειώνει το φαινόμενο ως κατεξοχήν ειδητική ενόραση της ουσίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ουσία καθ' αυτή, αλλά ένα φαινόμενο όπου εγκυβωτίζεται ή μπορεί να ανιχνευτεί, μας λέει ο Χούσερλ, η ουσία. Αυτό που ο Χούσερλ το τοποθετούσε στο βάθος σε ένα επίπεδο αναλυτικής, δηλαδή στο πίσω μέρος του Χούσερλ, ύστερα από το δάσκαλό του τον Μπρεντάνο, υπήρχε ο Αριστοτέλης. Έτσι, θα πούμε σε λίγο, δεδομένου ότι θα ήταν ελλιπές ή ακροτηριασμένο το πράγμα σήμερα αν δεν αναφερόμασταν στον Αριστοτέλη, για να κλείσουμε έτσι αυτόν τον κύκλο των στοχαστικών διατρύψεων.
Μολονότι λοιπόν στο Χούσερλ πίσω δεν είναι ο διαλεκτικός Πλάτωνας, αλλά ο αναλυτικός Αριστοτέλης, ο Μερλοποντή πρώτος και μετά προσωπικά εγώ σε ό,τι με αφορά προβαίνουμε σε ένα είδος επανασυγκρότησης ενός λόγου του φαινομένου που το διέπει το Anderswerden, δηλαδή ένα είδος γίγνεσθε άλλο παρά μία ομοίδια της ουσίας, μία ταυτότητα νοήντε και έμενε, που, όπως έλεγε ο Jean Beaufret, ένας σπουδαίος Γάλλος μελετητής, τα χαρακτηρίζει μία αιμορραγία της συνείδησης. Μια συνείδησης που αιμορραγεί, δηλαδή που στο βάθος κλείνεται στον εαυτό της χωρίς να επικοινωνήσει με το άλλο, έτσι, με τον άλλο, με την ετερότητα. Θυμίζω ότι ο Πλάτωνας στο Σοφιστή έλεγε θάτερον, έτσι, δυνάμη του οποίου μπορούμε να πούμε πως το «ον» δεν είναι και το «μειον» είναι. Αν δεν υπήρχε το γένος θάτερον, θα ήταν αδιανόητο να το κάνουμε. Επομένως, προσωπικά συνέβαλα, έτσι, με την πραγματεία μου αυτή, στο να κατανοηθεί εις βάθος αυτή η σχέση της φαινομενολογίας με τη διαλεκτική, κατά έναν τρόπο που δεν το έκανε ο Χούσερλ, αλλά άρχισε να το υποβάλει ο Μερλοποντή. Το βιβλίο, με επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί στις εκδόσεις Κλίνξικ. Τώρα, επανέρχομαι στην ανάλυσή μου όσον αφορά αυτή την υποδοχή που γίνεται της διαλεκτικής στον Πλάτωνα, ο οποίος την θεωρεί λήψη ουσίας, δηλαδή μια καταληκτική διαδικασία συνοπτικής τάξης, δηλαδή έβρεσης του πράγματος ύστερα από ένα είδος εξαντλητικής ανάλυσης και συναγωγής, δηλαδή σύνθεσης, που κάνει ώστε το πράγμα, έτσι, μέσα από έναν αναγκαίο φωτισμό, παραπέμπω την αντίστοιχη εικόνα του μύθου του Σπηλαίου, δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει υποχρεωτικά για ένα ατομικό στοιχείο προσέγγισης και παραγωγής γνώσης, το οποίο δρά σε ό,τι το αφορά εντελώς αφιερωτικά. Στον Πλάτωνα για πρώτη φορά, δεν είναι τυχαίο, η διαλεκτική αυτή συνδέεται με ένα είδος κυβερνητικής. Μάλιστα, υπάρχει όρος κυβερνητική αρετή. Μια κυβερνητική η οποία ως άσκηση εξουσίας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν ταυτόχρονα δεν περάσει
από το τριπλό ευουλία, σοφία και φυλακική. Δέστε ότι αυτά είναι διαλεκτικές έννοιες στον Πλάτωνα και μάλιστα συνήρονται με το τετραπλό του ευμαθούς, του μνήμονος, του ευχάριτος, του μεγαλοπρεπούς από τη μια μεριά και του τριπλού της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ανδρείας. Βέβαιος, εδώ να μην παραλείψουμε ότι το όλον διέπεται από τη σοφροσύνη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαλεκτική ως τέτοια προκειμένου να είναι ή να πραγματώνεται οφείλει να περάσει από ένα είδος κυβερνητικής. Μιας κυβερνητικής η οποία καθώς αναφέρεται στη διοίκηση της πόλης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική παρά στο μέτρο που σκοπεύει, έτσι, που αποβλέπει εις την πόλην όλην, λέει ο Πλάτωνας, στο όλο της πόλης. Άρα από την άποψη αυτή έχουμε ταυτόχρονα στον Πλάτωνα μία θεωρία της αλήθειας και μία, θα έλεγα, φαινομενολογία της πολιτικής ως ύψιστης αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, το καθαρά θεωρητικό πράγμα στον Πλάτωνα είναι αδιαχώριστο από το κυβερνητικό παύλα πρακτικό στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας μέσα στην πόλη. Με δεδομένο ότι δεν μπορούμε να, όπως λέγαμε στην αρχή, διασφαλίσουμε συνθήκες σχολής, σχολάζειν, αν η πόλη δεν διοικείται αποτελεσματικά από φορείς που διέπονται ταυτόχρονα τόσο από την πολιτική μέρημνα όσο και από τη φιλοσοφική αρετή. Και δέστε, πριν πάω στον Αριστοτέλη, αυτή την έκφραση του Πλάτωνα από την Πολιτεία 497, τι να τρόπον μεταχειριζομένη πόλης φιλοσοφία ου διολείτε, με ποιον τρόπο η πόλη μπορεί να κάνει χρήση της φιλοσοφίας προκειμένου να μην αφανιστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος για την πόλη προκειμένου να παραμείνει ως τέτοια παρά να προσφύγει στη φιλοσοφία, Αρσινόη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος φιλόσοφος, και θέλω οι ακροατές να το καταγράψουν αυτό, στην ιστορία, έτσι, που να το συνεχίζει αυτό, να παραλαμβάνει αυτό το νήμα και να το επεκτείνει. Δηλαδή η σύνδεση του φιλοσοφικού υποκειμένου με το πολιτικό υποκείμενο. Μάλιστα φτάνουμε μέχρι το εξής, ας πούμε, εξωφρενικό. Ο Πασκάλ να θεωρεί πως η πολιτική είναι ένα άσυλο τρελών. Επομένως, μία καταγραφή που αφίσταται τελείως από τη μέρημνα μιας εμπλοκής της φιλοσοφίας στη διοίκηση της πόλης. Απλώς
ο μεγάλος αυτός μαθηματικός αρκείται στο να επισημάνει την ανεπάρκεια της πολιτικής, ενώ έχει εντελώς εγκαταλείψει το νήμα μιας σύνδεσης της πολιτικής με τη φιλοσοφία. Και συνεχίζει ο Πλάτωνας, τα γάρδι μεγάλα πάντα επισφαλή και το λεγόμενον τα καλά το όντι χαλεπά. Είναι αυτό που αρχίσαμε να λέμε, πως όλα αυτά απαιτούν κόπο, απαιτούν μια καταβολή έσχατης προσπάθειας, δεδομένου ότι τίποτα δεν μας προσφέρεται παρά ως αποκύημα έντονης και σύντονης εργασίας. Τώρα, αυτό το στοιχείο, ας πούμε, ολότητας, με όχημα τη διαλεκτική, διαρριγνύεται στον Αριστοτέλη. Βλέπουμε δηλαδή εδώ μία κορυφαία αντίθεση, αντίστοιξη, διαφορά ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή. Στον Αριστοτέλη πράγματι η διαλεκτική νοείται ως κοινή γνώση, τέχνη, τεχνική του αληθοφανούς, του φαινομένου δηλαδή σε αντιπαράθεση προς το είναι, και του ενδόξου. Το ενδόξον στον Αριστοτέλη είναι το πιθανό. Δηλαδή η διαλεκτική, ενώ στον Πλάτωνα αφορούσε το τριπλό της επιστήμης, της νόησης και της ουσίας, εδώ περιορίζεται στο ένδοξο ως μία σύμπλεξη πίστης, δόξας και γένεσης. Από την άποψη αυτή η διαλεκτική παραμένει ως λέξη, αλλά δεν είναι πια η μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας. Τη θέση αυτή ο Αριστοτέλης την παραχωρεί στην αναλυτική. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι ο 20ος αιώνας στη Γαλλία, ας πούμε, με την αντίθεση Bergson-Braunschweig, στην Γερμανία με την αντίθεση Husserl-Wittgenstein, με αυτό το παρεπόμενο του κύκλου της Βιέννης με τους Σλίκ και Κάρναπ, έχουν τη ρίζα τους εδώ. Δηλαδή, σε αυτή την αντίταξη που επιχειρεί ο Αριστοτέλης σε ό,τι αφορά τη διαλεκτική του Πλάτωνα. Δηλαδή, μια κορυφαία διαφοροποίηση. Διαλεκτικός ο προτατικός, γράφει ο Αριστοτέλης, και ο ενστατικός. Δηλαδή, διαλεκτικός είναι αυτός ο οποίος διατυπώνει προτάσεις και εκφέρει ενστάσεις. Πινθανωμένο δε λήψεις του φαινομένου και ενδόξου. Δηλαδή, ενώ
Προηγουμένως είπαμε πως η διαλεκτική είναι η λήψη ουσίας και ο διαλεκτικός είναι ο συνοπτικός. Εδώ είναι η διαλεκτική λήψη του φαινομένου και ενδόξου, δηλαδή αυτού που επιπολάζει, του επιπολάζοντος και του πιθανού, ενώ από συνοπτικός ο διαλεκτικός αποβαίνει, περιορίζεται στο να είναι προτατικός και ενστατικός. Δέστε αυτά, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα ούτε ομαλά, ούτε επαναλαμβανόμενα, ούτε ευχαίρι. Υπάρχει μια δυσχέρεια. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος εμφυλοχώρησης της διαφοράς, της ρήξης, η ρήξη. Η ρήξη διέπει την αρχαιότητα. Και πράγματι αυτό το στοιχείο, ας πούμε, του χωρισμού, όπως το βλέπουμε στον Πλάτωνα, μετατρέπεται σε συνεχές σε ένα continuum, ας πούμε, στον Αριστοτέλη, με την έννοια ότι εγκαταλείπουμε εντελώς το επέκεινα της ουσίας και αρκούμαστε, αναγόμαστε σε ένα είδος ενυπάρχοντος, αυτό που στις λατινογενείς γνώσεις, γλώσσες, ονομάζουμε immanentia, έτσι, immanence, δηλαδή το εμένον, η εμένεια. Αδύνατον γάρ, γράφει ο Αριστοτέλης, οντινούν ταυτόν υπολαμβάνειν είναι και μη είναι. Θυμάστε, προηγουμένως είχαμε πει πως στον Πλάτωνα το βασανίζειν και το βιάζεσθε μαζί με την έννοια της ετερότητας, δηλαδή θατέρου, του εταίρου, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα είδος ταυτότητας είναι μη είναι. Εδώ μας λέει ο Αριστοτέλης αυτό είναι αδύνατο. Αδύνατο, δηλαδή, έτσι, πλήρης ανέρεση. Είναι αδύνατο ο ίδιος, πρόσεξε, ο ίδιος ή κάποιος να εκλαμβάνει το ίδιο ότι είναι και δεν είναι. Ενώ προηγουμένως, πρόσεξε να δεις, εδώ ο Πλάτωνας μας άνοιξε σε μια μορφή συλλογίζεσθε αυτού του είδους, βεβαίως, αλλά το έβαλε υπό την προϋπόθεση, έχω το κείμενο ευτυχώς μπροστά στα μάτια μου, του βασανίζειν, του βιάζεσθε, του κατάτι και του έστυπη. Δηλαδή έβαλε ένα σωρό προϋποθέσεις προκειμένου να αχθεί, έτσι, στην ταυτότητα είναι και μη είναι. Ο Αριστοτέλης, χωρίς, ας πούμε, να ασχολείται με λεπτομερώς, αναλυτικά θέλω να πω, έτσι, άρα το πράγμα το προσεγγίζει πολιτικά, δηλαδή συνοπτικά με την έννοια διαμιάς, έτσι. Μηδέποτε τας αντικειμένας φάσης δυνατόν είναι κατά τον αυτόν αληθεύεστε. Επειδή λοιπόν εδώ μας ενδιαφέρει η αλήθεια, έτσι, λέει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε γνώση αλήθειας
όταν έχουμε να κάνουμε με προτάσεις που αντίκυνται αμοιβαία μεταξύ τους ως προς τα ίδια. Λοιπόν, η παρατήρησή μου εδώ, εκτός από το ότι δημιουργείται ένα νέο σύμπαν, έτσι, σκέψεις, το οποίο ακούει στην αρχή της ταυτότητας, αλφα ίσον αλφα, και στην αρχή της μη αντίφασης, δεν μπορούμε δηλαδή, ας πούμε, να αποδώσουμε ταυτόχρονα δύο ιδιότητες στο ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο δηλαδή χρόνο και χώρο, δεν μπορούμε να πούμε ταυτόχρονα και με αναφορά στην ίδια χωρικότητα, ότι η πόρτα είναι και δεν είναι κλειστή, έτσι. Ο υπολογιστής είναι και δεν είναι ανοιχτός. Εσύ είσαι και δεν είσαι απέναντί μου. Όμως υποβάλαμε πως δεν εννοεί ακριβώς αυτό ο Πλάτωνας. Βέβαια δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο ειδικό σεμινάριο που κάνω και που θίγω και τέτοια ζητήματα. Σημαντικό όμως είναι ότι Πλάτωνας και Αριστοτέλης δεν διατυπώνουν την ίδια σκέψη. Την ίδια σκέψη. Ή δεν διέπονται από την ίδια ευαισθησία σκέψης. Η διαλεκτική λοιπόν αφορά τα ένδοξα, με δύο λόγια, έτσι, δηλαδή τα πιθανά. Στον Αριστοτέλη η διαλεκτική στον Πλάτωνα αφορά την αλήθεια. Τα αληθινά δηλαδή, τα αληθή της επιστήμης, της νόησης και της ουσίας. Όμως, δέστε τι γίνεται ύστερα από αυτά. Πρώτα, έχουμε μια αποκαθήλωση στον Αριστοτέλη σε ό,τι αφορά τη σχέση πολιτικού και φιλοσόφου. Ο πολιτικός εν προκειμένου δεν είναι ο φιλόσοφος. Αλλά ο πολιτικός όμως οφείλει να διέπεται από σοφία, φρόνηση, σοφροσύνη, ελευθεριότητα, ανδρεία, εδώ και πραότητα. Δέστε, δεν λέει ότι αυτό είναι αυτόχρημα και ίδιον φιλοσόφου. Όχι, το διαχωρίζει, ενώ στον Πλάτωνα τα δύο τετραπλά και το ένα τριπλό που ανέφερα προηγουμένως, έτσι, ευβουλία, σοφία, φυλακική, ευμαθής μνήμων, ευχαρής μεγαλοπρεπής, φίλωστε και συγγενής, αληθείας, δικαιοσύνης, σόφρον, ανδρείος, αυτά αποδίδονται ύψο φάκτο, αδιαίρετα, τόσο στο φιλόσοφο όσο και στον πολιτικό. Δεν συμβαίνει όμως στον Αριστοτέλη. Αλλά δέστε τι γίνεται. Είναι μία ουσιώδης διαφοροποίηση. Ναι, είναι μία ουσιώδης διαφοροποίηση. Γιατί εγκαταλείπεται η φιλοσοφία. Εγκαταλείπεται η φιλοσοφία δηλαδή ως μία
έξις προς την κατεύθυνση παραγωγής ή δημιουργίας ενιών και ως προϋπόθεση ενάσκησης της κυβερνητικής αρετής. Ο Αριστοτέλης ξέρουμε πως αποθεώνει δύο λέξεις, τη φρόνηση από τη μια μεριά ως έξιν αληθή μεταλόγου πρακτική περί το ανθρώπο αγαθά, περί τα ανθρώπο αγαθά και κακά, τα οποία φυσικά εκβάλλουν σε ένα είδος θεραπείας δυνάμει του βουλεύεσθε. Και από την άλλη μετά, από την άλλη μεριά, η αρετή πάλι έξις, άρα τόσο η φρόνηση όσο και η αρετή στον Αριστοτέλη είναι έξις. Στη δεύτερη περίπτωση της αρετής έξις αφής το εαυτού έργον αποδώσει, έξις προαιρετική εν μεσότητη ούσα τι προς ημάς ορισμένη λόγο και ως αν ο φρόνημος ορίσιεν. Από την άποψη δηλαδή εδώ ο ενάρετος ενεργεί ταυτόχρονα και αδιαίρετα ως ειδός που γνωρίζει δηλαδή, προαιρούμενος που προβαίνει σαν ένα είδος κορυφαίας επιλογής, δες και αμετακινήτως. Και αμετακινήτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στον Αριστοτέλη και εννοείται πως έλκει την καταγωγή του από τον Πλάτωνα. Όταν ας πούμε μιλάει για σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη που είναι στοιχεία εκ των όν ουκάνευ προκειμένου κάποιος να ασκήσει κυβερνητική εξουσία, μολονότι αντιδιαστέλει έτσι το μερίδιο ως προς αυτό στη γυναίκα και τον άνδρα, αυτά τα παραλαμβάνει κατά έναν τρόπο θα έλεγα εντελώς ας πούμε κατατεθειμένο, αδιαμφισβήτητο, σχολικό θα έλεγα από τον Πλάτωνα. Όμως ήδη η αντίστοιξη έχει συντελεστεί. Η αντίστοιξη σε ό,τι αφορά από τη μία μεριά μια σκέψη του καθόλου όπου εγκυβωτίζεται δομικά η διαλεκτική και μια αναλυτική ας πούμε καθώς λειτουργεί στο πλαίσιο υποκατάστασης και παραμερισμού της διαλεκτικής. Για να συνοψίσουμε από την άποψη αυτή, θα έλεγα πως με τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη έχουμε πρώτα-πρώτα την αποθέωση αυτής της υπόθεσης αρχαιοελληνικής τάξης που είναι η φιλοσοφία και κατά δεύτερο μιας διαχείρισης της διαλεκτικής η οποία μετατονίζεται από τον ένα στον άλλο χωρίς όμως να χάνει
την διατηρητικότητά της, τη δυνατότητα να κατησχύει και τελικά να μας προκαλεί μέχρι σήμερα, μολονότι οφείλουμε να πούμε η διαλεκτική ως τέτοια, ως λέξη πρώτα-πρώτα, βρίσκεται σε ένα είδος, ας πούμε, απόσυρσης, έτσι, σε ένα είδος έλλειψης. Και εδώ προσωπικά θα εντόπιζα ένα είδος προβλήματος, ένα είδος δυσχέρειας της εποχής, η οποία εργαλειοποιείται στο έπακρο, λειτουργεί σαν όλα αυτά, ιδίως τα δεύτερα που ανέφερα, δηλαδή την πολιτική, έτσι, θεώρηση και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, να μην έχουν υπάρξει ποτέ. Ενώ δηλαδή η κοινωνία μας και ο σύγχρονος κόσμος διαθέτει όλο αυτό το οπλοστάσιο ενιών και αξιών, κινείται, για να παραπέμψω στον Ηράκλητο, σαν να έχει μια δικιά του λογική που παρεκκλίνει και ταυτόχρονα τίθεται εκποδών. Κύριε Δελιβογιατζή, είστε πραγματικά αστήρευτος. Εδώ και πόση ώρα πραγματοποιείτε μία διάλεξη χωρίς να έχετε την πραγματική, την παραμικρή σημείωση μπροστά σας. Σίγουρο είναι ότι μόνο μία εκπομπή δεν αρκεί για να μας μεταφέρετε όλες αυτές τις γνώσεις, τις οποίες διαδίδετε και είστε μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού προς διάδοση της ελληνικής φιλοσοφίας, της ελληνικής σκέψης. Έχετε κάνει και το επόμενο βήμα στη φιλοσοφία μέσα από το βιβλίο σας «Ζητήματα διαλεκτικής». Έχετε δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία και στάση απέναντι στη ζωή. Συνεχίζετε με το δικό σας τρόπο να προσπαθείτε μέσα από τη φιλοσοφία να δώσετε το κίνητρο και στους νέους ανθρώπους να σκεφτούν, να στοχαστούν, να γίνουν πιο παραγωγικοί στη ζωή τους. Γι' αυτό και κάνετε πολλές ανοιχτές ομιλίες. Όλη τη διάρκεια που μιλούσατε ερχόντουσαν συνέχεια μηνύματα. Συγχαρητήρια και πραγματικά όλες αυτές τις γνώσεις που μεταφέρετε. Θα σας προσκαλέσω μία επόμενη εκπομπή, την οποία θα κάνουμε αρχές του 2018, με ένα θέμα το οποίο θα το ανακοινώσουμε, όχι σήμερα, κάποια στιγμή στους ακροατές. Κύριε Δελιβογιατζή, σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα κλείσω με ένα σύντομο απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Δελιβογιατζή, «Ζητήματα διαλεκτικής», ένα γρήγορο απόφθεγμα που βρήκα. «Δεν υπάρχει όραση χωρίς σκέψη, αλλά δεν αρκεί να σκέφτεσαι για να δεις. Η όραση είναι μια υπόωρου σκέψη. Γεννιέται με την ευκαιρία αυτού που συμβαίνει στο σώμα. Οθείται από το σώμα στο να σκεφτεί». Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Την επόμενη Τρίτη πάλι εδώ, 5 με 7 φιλοσοφικές αναζητήσεις με την Αρσινόη Δελγιάννη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε, η Ελλάδα είναι πνεύμα.